Έντονα φαινόμενα έφερε στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας η κακοκαιρία Ηλίας, η οποία αναμένεται να δείξει τα δόντια της και στην Κρήτη. Σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις, η αστάθεια θα παρατηρηθεί κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα του νησιού, ενώ πιθανό είναι και το ενδεχόμενο τοπικών χαλαζοπτώσεων. Αύριο Τετάρτη περιμένουμε περισσότερα φαινόμενα. Θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα εστιάζουν και θα είναι περισσότερες στα δυτικά και νότια τμήματα του νησιού. Βροχερός θα είναι ο καιρός και την Πέμπτη σε μεγάλο μέρος της Κρήτης. Θα υπάρχουν κατά διαστήματα βροχοπτώσεις και πάλι θα εκδηλωθούν και κάποιες σποραδικές καταιγίδες. Ενώ περιορισμός των βροχοπτώσεων φαίνεται την Παρασκευή στα βόρεια τμήματα του νησιού. Οι καταιγίδες τοπικά πιθανόν να έχουν και κάποια χαλαζόπτωση, καθώς έχει δυναμική το σύστημα. Μετά από αρκετές ημέρες υψηλών θερμοκρασιών, έρχεται ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο θα επηρεάσει και την Κρήτη. Θα έλεγα ότι δεν είναι φαινόμενα που πρέπει να ανησυχήσουν ή είναι πρωτόγνωρα, αλλά πάντα όταν αναφερόμαστε σε καταιγίδες, ιδιαίτερα για την Τετάρτη, που θα είναι και λίγο πιο ισχυρές, πάντα μπορεί σε κάποια περιοχή να πέσει μεγάλο ποσότητα νερού σε μικρό χρόνο. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να εκτιμηθεί με μεγάλη ακρίβεια, αλλά σίγουρα με το ανάγλυφο που έχει η Κρήτη, κάποιες περιοχές θα έχουν σχετικά πιο έντονα φαινόμενα. Τα μετεωρολογικά μοντέλα για την Κρήτη δείχνουν πως τα φαινόμενα που θα φέρει η κακοκαιρία Ηλίας δεν φαίνεται να προκαλούν ανησυχία. Ωστόσο, το ενδεχόμενο σε ορισμένες περιοχές να πέσει μεγάλη ποσότητα νερού σε μικρό χρόνο κινητοποιεί τις αρχές, οι οποίες με φόντο την κακοκαιρία είναι σε επιφυλακή υπό τον φόβο πλημμυρικών φαινομένων. Υπάρχει μόνο πολύ τοπικά, αν σε κάποια περιοχή δούμε μεγάλο όγκο νερού σε μικρό χρονικό διάστημα και δεν προλάβει να τα απορροφήσει η γη. Συνολικά δεν έχουμε μια εικόνα παρατεταμένων φαινομένων με αιμονή και ανατροφοδότηση. Δηλαδή φαίνεται ότι θα περνάνε, θα σταματάνε. Δεν βλέπουμε κάτι που να προκαλεί ανησυχία. Πάντως το θερμόμετρο δεν αναμένεται να μειωθεί αισθητά, με την θερμοκρασία να κυμαίνεται στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία δεν θα πέσει αισθητά, θα πέσει 3 με 4 βαθμούς. Ωστόσο στις περιοχές που εκδηλώνονται φαινόμενα πάντα πέφτει λίγο ακόμα λόγω της απουσίας του ήλιου, αλλά όταν σταματούν τα φαινόμενα και πάλι η θερμοκρασία ανεβαίνει. Δηλαδή θα έχουμε μέγιστες τάξεις των 25 με 26 και ίσως τοπικά 27 βαθμούς. Ο καιρός για το νησί θα παραμείνει άστατος με τοπικές βροχές και καταιγίδες μέχρι και την Παρασκευή, καθώς αναμένεται έπειτα να επιστρέψει το ηλιόλουστο σκηνικό.